Γεννιόμαστε με αυτοεκτίμηση, αλλά διάφοροι παράγοντες μας τη στερούν και χρειάζεται να τη χτίσουμε από την αρχή, υποστηρίζει η γνωστή καθηγήτρια ψυχολογίας, ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής Βίκη Σίμου. Μιλώντας για τη σχέση της αυτοεκτίμησης με το σχολείο και την οικογένεια, η διευθύντρια του Κέντρου Συναισθηματικής Έρευνας και Αυτοεκτίμησης εξήγησε ότι το παιδί ενσωματώνει και κουβαλάει την ψυχική κατάσταση της μητέρας του από τους πρώτους 18 μήνες της ζωής του. Το παιδί είναι μια γέφυρα με τη μαμά μέχρι στους 18 μήνες. 9 με 18 αρχίζει ο διαχωρισμός. Ό,τι νιώθει η μαμά, το εγγράφει σαν δικό του. Αλλά άνθρωπος είναι, δεν θα είναι και λυπημένη και θυμωμένη. Θέμα είναι, δεν γνωρίζει ότι είναι μια συνεχόμενη γραμμή, ότι είναι ενωμένο το παιδί εκεί. Μέχρι τα 2 χρόνια πρέπει, σύμφωνα με τη διακεκριμένη καθηγήτρια ψυχολογίας, να έχει αρχίσει ο διαχωρισμός και το παιδί να έχει περάσει στο στάδιο της εξερεύνησης, χάρη στο οποίο καλλιεργεί τη δύναμη της θέλησης. Από πού αναπτύσσει τη δύναμη της θέλησης, που έχει να κάνει, πόσο κρατάω κάτι, πότε τα αφήνω, σαν τα μωράκια, το μπουκαλάκι τους. Μετά όμως θα γίνει πόσο να κρατήσω αυτή τη σχέση, πόσο να κρατήσω αυτή τη δουλειά, πότε πρέπει να φύγω πριν να αρρωστήσω από κάτι. Παιδιά που παίζουν με περισσότερη ελευθερία, αποκτώντας μυϊκή δύναμη, αποκτούν ταυτόχρονα και ψυχική. Ούτε το η αυστηρότητα η πολύ κάνει, άντε να, θα βγεις νευρωτικός, αλλά η υπερπροστασία είναι ακόμη πιο δύσκολο θέμα. Δεν το αφήνει να αναπτυχθεί. Σημαντικό στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης ενός παιδιού είναι και ο ρόλος του σχολείου, που λειτουργεί συνδυαστικά με αυτόν της οικογένειας.